Καταρχάς, να συγχαρούμε όλους όσους συνετέλεσαν στη διεξαγωγή αυτού του πρωταθλήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα κορίτσια πρώτα απ' όλα να παίζουν αγώνες. Και από εκεί και ύστερα να συγχαρούμε τις ομάδες και φυσικά τις πρωταγωνίστριες που μας χάρισαν πολύ όμορφες εικόνες. Προσωπικά είδα τις τελευταίες 5 μέρες πολύ όμορφο μπάσκετ και πήρα πολύ αισιόδοξα μηνύματα για το αύριο του ελληνικού μπάσκετ. Το μπάσκετ, όπως και όλα τα αθλήματα, φυσικά όπως και οι άντρες και οι γυναίκες, πάντα είναι αλυσίδα. Πάντα είναι κρίκος που συνδέει το πριν, το τώρα, το μετά. Γι' αυτό είμαι και εγώ εδώ, όπως πολύ σωστά είπατε. Τα κορίτσια δουλεύουν σε πολύ σωστές βάσεις. Όπως είδατε, τις προηγούμενες μέρες ήταν εδώ ο κύριος Μπακογιώργος, όπου σαν ομοσπονδιακός έχει δώσει κάποιες κατευθύνσεις. Βλέπουμε κάποια παιδιά να έχουν δουλέψει πάνω σε αυτές. Από εκεί και πέρα, όπως έχω πει άπειρες φορές, δεν υπάρχουν μυστικά. Το μόνο μυστικό είναι η πολλή δουλειά και δεν υπάρχει ταβάνι. Οπότε εύχομαι σε αυτές τις αθλήτριες, μετά από τις εικόνες που πήραν ειδικά οι επαρχιακές ομάδες, που έχουν ένα μειονέκτημα σε αυτό το κομμάτι, γι' αυτό και ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό να γίνονται αυτά τα παιχνίδια για να δίνουν περισσότερες εικόνες και στις ομάδες που έρχονται από την επαρχία, φεύγοντας από εδώ να αποκομίσουν αυτά που πρέπει να είναι η βάση τους για να δουλέψουν για την επόμενη χρονιά.